πέρα από το σημερινό παιχνίδι, θα ήθελα να δώσουμε κι εμείς την πλευρά μας, τη στήριξή μας για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από κάποιες ώρες στην Αθήνα. Έχουν τη στήριξή μας και είμαστε μαζί τους. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη σημερινή. Μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για να περάσουμε την επόμενη φάση. Και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ήθελα να τη δω κι εγώ στο βίντεο. Έχει γίνει κόντρα στο Μάτος. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση γιατί γίνεται κόντρα και παίρνει πολύ ύψος η μπάλα και πάει έξω από την εμβέλειά μου. Προσπάθησα να έρθω γρήγορα στην εστία έτσι ώστε να καλύψω την εστία μου. Δεν πρόλαβα, έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στη νίκη και όχι τόσο πολύ στις φάσεις. Έχουμε μια πρόκριση να πάρουμε στο δεύτερο παιχνίδι και αυτό θα επιδιώξουμε. Όχι, ξεκάθαρα. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε δείξει ότι πάμε για να πρωταγωνιστήσουμε, πάμε για να δώσουμε το δικό μας ρυθμό. Αυτό θα επιδιώξουμε και στη Βασιλεία, στην Ελβετία και από την πρώτη κιόλας στιγμή θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ έτσι ώστε οι ελπίδες να είναι περισσότερες και προς το μέρος μας. Αν και επειδή ήταν ο τερματοφύλακας και δεν έχουμε γκολ και εγώ, υπάρχει μια απογοήτευση. Απ' την άλλη, καλύτερα που έγινε έτσι όπως έγινε. Να είμαστε και πιο συγκεντρωμένοι στο δεύτερο παιχνίδι και νομίζω ότι θα είμαστε σε γρήγορση και θα είμαστε πιο σοβαροί στη συνέχεια.